σας βρήκα. Ξέρετε, μου δίνετε απόψε μεγάλη συγκίνηση, αλλά και χαρά συνάμα. Διότι αν ερχόμενος δεν είχα πολύ, είχε κλείσει πραγματική αγωνία με όλο αυτόν τον κόσμο και με τα γνώριμα πρόσωπα και τους φίλους, που συνάντησα ξανά σε αυτόν τον χώρο και η φωνή ήρθε και η όρεξη ήρθε. Είδα ένα κριτικό συγκρότημα το οποίο από δικά σας παιδιά, το οποίο μου έδωσε μεγάλη χαρά, αλλάξε και στις μαντάρες του Προέδρου, οπότε όλα τα άφησα πίσω και είμαι εδώ ειλικρινά για να μοιραστώ την χαρά και το χαμόγελο με την ευτυχία που βλέπω στα χείλη σας. Θα ζητήσω από όλους όμως ένα θερμό χειροκρότημα για τον Πρόεδρο, για τα στελέχη της ΝΟΔΕ, για τα στελέχη των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων και την ΟΝΕΡ. Ένα μεγάλο μπράβο και στα στελέχη του οργανωτικού τομεάρχης περιφερειακούς, όπου εθελοντικά όλοι δίνουν μια μάχη καθημερινά, προσπαθούν, δουλεύουν συνετά, οργανωμένα και μεθοδικά και κάνουν κάθε μέρα και καλύτερη την οργανωτική δομή και την λειτουργία του κόμματός μας. Αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Γιάννη, αγαπητοί δήμαρχοι, Λόρινα και Πρεσπών, πρώην συνάδελφοι, αγαπητέ φίλε πρώην πρόεδρε της ΝΟΔΕ, αγαπητοί φίλε και φίλοι που είχαμε τη τύχη και δυνατότητα να συνεργαστούμε και την προπροηγούμενη περίοδο που είχα επισκεφθεί τον νομό σας ως τομεάρχης υποδομών και είχαμε κάνει μια σειρά από επισκέψεις και συναντήσεις και μετέπειτα ως αναπληρωτής γραμματέας και ως γραμματέας τώρα, θέλω να σας πω ότι πραγματικά μου δίνει μεγάλη χαρά. Και αφού μου δώσετε την υπόσχεση και την κρατήσετε ότι θα κάνετε λίγο ησυχία, όχι επειδή είστε υποχρεωμένοι να με ακούσετε, αλλά επειδή πρέπει να σεβαστούμε αυτούς που θέλουν να ακούσουν και κυρίως εκεί στο μπαρ, που είστε οι πιο φασαριώδη, θα σας πω δεσμευτικά ότι δεν θα μιλήσω πολύ, θα είμαι σύντομος. Δεν μπορώ ούτως ή άλλως. Βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα για να ακούσουμε την πρωτοχρονιά του Κυπίδα και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει τώρα και ένα μήνα σε 150 περίπου σημεία και χώρους της χώρας μας. 150 περίπου εκδηλώσεις από νομαρχιακές οργανώσεις, δημοτικές τοπικές οργανώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε ένα μόλις μήνα σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Έλα μωρέ, οι δημοκράτες δεν έχουν δουλειά τι κάνουν και βρίσκουν? Όχι. Σημαίνει ότι πλέον ο κάθε ενεργός πολίτης που είτε ανήκε στη Νέα Δημοκρατία, είτε ανήκει είτε ήρθε για πρώτη φορά τώρα, αντιλαμβάνεται ότι πλέον πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις, ότι πλέον τα ψέματα τελείωσαν, ότι πρέπει να δουλέψουμε μαζί και να εκπέψουμε μήνυμα καθαρό και να συντονιστούμε απόλυτα με το λόγο της θέσης του κόμματος και του Πρωθυπουργού, του αυριανού Πρωθυπουργού και Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μητσοτάκη. Αλλά ξέρετε τι μου δίνει χαρά και ευτυχία? Ότι βρίσκομαι στο πλευρό ενός ανθρώπου, του αρχηγού του κόμματός μας, όπου μαζί με άλλα τρία εξαίρετα στελέχη της παρατάξεως διεκδίκησαν την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Έκοψε πρώτος τον ύμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλοι μαζί οι συνδιεκδικητές και όλοι μαζί η κοινοβουλευτική ομάδα και όλοι μαζί τα στελέχη του κόμματος συνταχθήκαμε και προσέξτε τι συμβεί. Εκεί που έλεγαν οι Σιριζέοι με περισσή αλαζονία θα δείτε τι θα γίνει για πολλά χρόνια να απολαμβάνετε ΣΥΡΙΖΑ, διότι η δυναμική μας είναι τέτοια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, τα θυμόμαστε όλοι. Σε ένα χρόνο ακριβώς μέσα έχουν γίνει τα πάνω κάτω. Σε ένα ακριβώς χρόνο, φίλε και φίλοι, έχουμε την πιο βίαιη δημοσκοπική μετατόπιση. Εκεί δηλαδή όπου η Νέα Δημοκρατία ακολουθούσε το ΣΥΡΙΖΑ μια διαφορά περίπου 10 μονάδες ένα χρόνο πριν, σήμερα η Νέα Δημοκρατία προηγείται με μια ψαλίδα που διαρκώς μεγαλώνει περίπου στις 15 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και μια σειρά από ποιοτικά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη στον τρόπο λειτουργίας του κόμματός μας, αλλά φυσικά στον τρόπο λειτουργίας θέσεων, λόγου και πρωτοβουλειών του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, όπου το κατατάσσουν αρκετούς μήνες τώρα και για πρώτη φορά στα δημοσκοπικά χρονικά ως τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, αν και αρχηγός εξωματιστής αντιπολιτεύσεως. Και κατατάσσουν στη δεύτερη μοίρα τον ενεργό πρωθυπουργό της χώρας. Σύν της άλλης,
φέρνουν σε όλες τις ενότητες, τις ερωτήσεις μπροστά στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό που μου αρέσει ιδιαίτερως είναι όταν ερωτούν ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, ανεξαρτήτως αν είναι ψηφοφόρος ή αν δηλώνει ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας ή άλλου κόμματος, το 70% έχουν καταλάβει ότι όσο και αν τρενάρουν τα πράγματα, η Νέα Δημοκρατία θα είναι η επόμενη κυβέρνηση και τη διάρκεια των Τζοκάη θα είναι η επόμενη πρωθυπουργό τη χώρα. Και το ερώτημα είναι, αλήθεια, αυτό είναι ο σκοπό σα, εσύ ω γραμματέα, έχει να πει να μα πει ότι θα κερδίσουμε τι εκλογέ? Όχι. Για μα, για όλου μα, νίκη σημαίνει όχι το βράδυ των εκλογών ένα μεγάλο, εξαιρετικά μεγάλο εκλογικό αποτέλεσμα. Όχι μια κοινοβουλευτική ομάδα διπλάσια ή υπερδιπλάσια από ό,τι είναι σήμερα. Αλλά νίκη για τη Νέα Δημοκρατία, νίκη για τον κάθε συνετό πολίτη, θα είναι όταν επανέλθει το χαμόγελο των Ελλήνων πολιτών στα χέρια του. Νίκη, και κρατήστε το καλά, ειλικρινά σα το λέω, θα είναι μονάχα όταν δούμε την Ελλάδα να παράγει. Μονάχα όταν δούμε την Ελλάδα να ανοίξει τα φτερά στις αγορές και να μπορεί να δαγίζεται δίχως όρους και προϋποθέσεις αστερίσκους. Αλλά για να γίνει αυτό, φίλες και φίλοι, που παρακαλώ πολύ να τηρήσετε τη συμφωνία σας και εσείς για την ησυχία που σας ζήτησα νωρίτερα, τι σημαίνει, πώς μπορεί να λειτουργήσει το κράτος, πώς πρέπει να λειτουργήσει η επόμενη κυβέρνηση. Καθαρές κουβέντες. Με όρους καθαρούς και πάνω στο τραπέζι. Με συμφωνίες οι οποίες θα γίνουν και αυτό που κάνουμε σήμερα, γνωστές εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων, εμφανίζονται εκπλήξεις και ασυνέπειες. Με δεσμεύσεις τέτοιες που θα μπορούν να υλοποιηθούν για να χτίσει η επόμενη κυβέρνηση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, συνέπεια και αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, για να αποκτήσει ξανά υπόσταση ο ρόλος του πολιτικού, ο ρόλος του πρωθυπουργού, ο ρόλος των υπουργών, ο ρόλος των κομματικών στελεχών και των μελών της κοινωνικής ομάδας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να είμαστε και είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε, μετρημένοι και κυρίως απόλυτα κοστολογημένοι στο τι μπορούμε να κάνουμε. Και αλήθεια, τι μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία? Με ρώτησαν και προηγουμένως οι δημοσιογράφοι. Θα ψηφίσει τα άλλα μέτρα, θα διορθώσει τώρα μία νυχτή? Όχι. Δεν γίνονται όλα με ένα μαγικό ραβδάκι. Καθαρές κουβέντες, έτοιμες κουβέντες. Τι αλήθεια μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία διαφορετικά από το ΣΥΡΙΖΑ? Πρώτα απ' όλα, να εμπιστευτεί τους Έλληνες πολίτες. Να ενώσει τους Έλληνες πολίτες και όχι να διχάσει τον ελληνικό λαό απλά και μόνο για να επιβεβαιώσει την παρουσία της. Δεύτερο και σημαντικότερο, να εμπιστευτεί την αγορά και την ιδιωτική οικονομία. Τρίτο και σημαντικό, να τρέξει μεταρρυθμίσεις και να ξεκαθαρίσει ότι μεταρρύθμιση δεν σημαίνει φόροι και απολύσεις. Μεταρρύθμιση στο δημόσιο τομέα σημαίνει εξυγχρονισμός και καλύτερη λειτουργία του κράτους. Μεταρρύθμιση στον χώρο της υγείας, που νομίζω ότι αποσχολεί και εσάς, σημαίνει αξιοποίηση όλων των δομών και προσλήψεις στην υγεία και στο σώμα της ασφαλείας και όχι στην ΕΡΤ. Και καθαρίσεις οι οποίες δεν έχουν αρμοδιότητα και πώς παίζουν τον ρόλο του γραφείου στη συνέχεια. Για μας, μεταρρυθμίση σημαίνει μια καλύτερη, καλοκουρτισμένη κρατική μηχανή με σοβαρές αποδόσεις στους Έλληνες πολίτες και παροχές στους κράτους τους φορολογούμενους, σωστές και καθαρές. Σημαίνει ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, φιλικό και όχι επιθετικό και εκδικητικό προς τους επενδυτές. Και επενδυτές για μας, ή μονάχα οι μεγαλοεπιχειρηματίες που θα δουν να επενδύσουν από τα άλλα μέρη του κράτους της Ευρώπης ή από τα άλλα μέρη του κόσμου. Για μας, ψυχή της ανάπτυξης αποτελεί ο επαγγελματίας που τώρα ξεκινά τη δουλειά του, ο μικρομεσαίος, ο οποίος επεκτείνει την επιχείρησή του και αποκτά τη δημιουργή 3, 4, 5 και 10 θέσεις εργασίας, είναι αυτός ο μικρός, μεσαίος και μεγάλος επενδυτής Έλληνας, ο οποίος του κερδίζουμε την εμπιστοσύνη, του δίνουμε το δικαίωμα να πιστέψει σε αυτό που το κράτος δημιουργεί, η κυβέρνηση δημιουργεί, του βάζουμε ένα σταθερό πλαίσιο γνωστό εκ των προτέρων και ανοίγει τα φτερά του και παράγει. Είμαστε υπέρμαχοι, φίλες και φίλοι, του ανταγωνισμού, της κανονικής λειτουργίας αγοράς και φυσικά της ιδιωτικής οικονομίας. Είμαστε και υπέρμαχοι ενός καλού, καθαρού και κυρίως λειτουργικού κράτους. Με αυτά μπορούμε να πιστέψουμε και μπορούμε να ελπίσουμε για μια καλύτερη λειτουργία και για μια καλύτερη και γρηγορότερη επιτυχία. Και για να γίνουν όλα τούτα, χρειάζεται η συμμετοχή πολλών, όλων αν είναι δυνατόν. Ξέρουμε ότι δεν θα ακολουθήσουν όλοι οι Έλληνες. Ξέρουμε ότι κάποιοι βολεύονται από την αναστάτωση ή βολεύονται από συμπεριφορές και πολιτικές τύπου ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Ξέρουμε ότι δεν θα τους πείσουμε όλους να ακολουθήσουν τον δρόμο της λογικής.
Ωστόσο όμως ξέρουμε ότι με τη στάση μας πείθουμε καθημερινά και κάποιους ακόμα περισσότερους πολίτες. Τα ποσοστά του αναδεικνύουν, αλλά περισσότερο νομίζω ότι η καθημερινή δημοσκόπηση που κάνει ο καθένας στο περίγυρό του, το που το βλέπει, το συναντά, το επιβεβαιώνει. Είναι αρκετοί οι πολίτες που δεν είχαν καμία σχέση με την Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια, ίσως μάλιστα την καταψήφισαν και με πάθος, ή ήταν στο κόμμα μας και απομακρύνθηκαν για κάποιο διάστημα, ή δεν πήγαν ποτέ στην κάρτα να ψηφίσουν. Το ξέρουμε, το βλέπουμε, το συναντάμε στο περίγυρό μας. Μην ψάχνετε εταιρείες δημοσκοπήσεων για να το καταλάβετε αυτό. Δέστε στον περίγυρό σας, στον επαγγελματικό ή στον οικογενειακό. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι κάνουμε και τι λέμε. Απευθυνόμαστε καθαρά και έντιμα προς όλους τους Έλληνες χωρίς κανένα διαχωρισμό. Τους λέμε καταρχήν ποιο είναι το πλαίσιο και ποια είναι η δέσμευσή μας απέναντι σε κάθε κλάδο και σε κάθε θέμα. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε ευχάριστοι, αλλά έχουμε κάνει ένα βασικό διαχωρισμό. Το τι μπορούμε από το τι επιθυμούμε. Είναι άλλο η επιθυμία και άλλο η πόρεση, όπως λένε στην Κρήτη. Είναι άλλο τι θες και άλλο τι επιθυμείς να προσφέρεις. Εμείς ξέρουμε καλά ότι οι επιθυμίες μας δεν μπορεί να γίνουν εύκολα πράξη, αλλά δεν δουλέψουν ή δεν περάσουν διάφορα στάδια. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους Έλληνες και τους δούμε να παρακολουθήσουν τις θέσεις μας, την περπατησιά μας, το λόγο του κόμματός μας και του Προέδρου μας. Και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό συμβαίνει. Το βλέπουμε. Δεν είναι τυχαία η δημοσκοπική μεταβολή που σας έλεγα λίγο πριν, μέσα σε ένα ακριβώς χρόνο. Αλλά για να γίνει αυτό, σας παρακαλώ και σας ζητώ και σας μεταφέρω το μήνυμα του Προέδρου. Κουβέντες του στυλ. Α, τώρα ήρθαν κοντά μας που βλέπουμε πως ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία και γίνεται κυβέρνηση. Μέχρι χθες την πολεμούσατε. Αυτά δεν ανήκουν σε εμάς. Ανήκουν σε άλλες εποχές, ανήκουν σε άλλα κόμματα. Θέλουμε να χτίσουμε μια μεγάλη, σοβαρή πολιτική δύναμη, υπεύθυνη, πατριωτική, η οποία συντομότατα θα καταφέρει να φέρει τα πάνω κάτω στη χώρα μας για το καλό του συνόλου των Ελλήνων πολιτών. Συνάμα όμως, ακούμε κι άλλες κουβέντες. Ή τουλάχιστον ακούγαμε άλλες κουβέντες. Τώρα που αφήνουμε στην εξουσία, θα σας δείξουμε τι θα πάρετε. Αυτά επίσης τα αφήνουμε στην άκρη. Κουβέντες αλαζονικές και συμπεριφορές όπως αυτές που περιέγραψα δεν μας χρειάζονται. Δεν έχει η Ελλάδα ανάγκη από εντάσεις, από συγκρούσεις και από διαχωρισμό. Χρειαζόμαστε ενωμένο το ελληνικό έθνος, ενωμένο το ελληνικό κράτος, ενωμένους όλους τους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες για να πάει μπροστά. Η ιστορία έχει δείξει δύο πράγματα. Πρώτον, όποτε ο Έλληνας ένωσε δυνάμεις, κατάφερε απίστευτα πράγματα. Όποτε η χώρα πήγε να γονατίσει, η Νέα Δημοκρατία έδωσε τη λύση και έσωσε τη χώρα από τα δύσκολα τα οποία ακολουθούσαν. Τι καταφέραμε αλήθεια μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο. Πρώτα απ' όλα καταφέραμε να βάλουμε ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Τρόμαξε μια αλήθεια η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΑΝΕΛ και δικαίως όπως φαίνεται. Διότι να θυμίσουμε τον κύριο Τσίπρας ως αρχηγός της Μεσαίας Πολιτεύσεως, μιλώντας στη ΔΕΘ, έταξε σε όλους τα πάντα τα οποία ανήρχονταν σε 12 δισεκατομμύρια παροχές. Το θυμάμαστε όλοι. Και μάλιστα το συζητάγαμε και μεταξύ μας. Έλα ρε παιδί μου, τα μισά από αυτά να κάνει, καλό θα είναι. Τελικά δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Το βλέπουμε όλοι. Απέναντίας, μας πήρε σαν χώρα να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση 14 ολόκληρους μήνες. Έπρεπε να βάλει πλάτη Νέα Δημοκρατία για να μην πάμε στα βράχια. Στη συνέχεια, υπέγραψε ο κύριος Στήρος και ο κύριος Καμένο το τρίτο μνημόνιο, ίσον 9 δισεκατομμύρια φόρους, μέτρα, τα οποία προέρχονται από τις τσέπες όλων των Ελλήνων και κυρίως των αδυνάτων. Συνάμα όμως, έφερε και ένα χρέος, επιπλέον χρέος, ο χρέος της χώρας μας, ύψους 85 με 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα είμαστε μπροστά στην τρίτη αξιολόγηση, στη δεύτερη αξιολόγηση, που πολλής λόγος γίνεται. Μια αξιολόγηση που να θυμίσω ότι έπρεπε να έχει κλείσει 12 μήνες πριν. Και τώρα ακούμε ερωτήματα και μας κουνάνε το δάχτυλο οι διάφοροι τύποι του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, αυτοί ανεκδίκητοι και εξαιρετικά επικίνδυνοι κυβερνήτες της χώρας, και ελπίζω να είναι για λίγο ακόμα, οι οποίοι τι κάνουν, τι λένε, δηλαδή τι θέλει η Νέα Δημοκρατία, να ψηφίσουμε τα μέτρα, θέλει η Νέα Δημοκρατία να κάνουμε πίσω στις απαιτήσεις των δανειστών. Λέμε λοιπόν καθαρά τη θέση μας. Η Νέα Δημοκρατία είτε κλείσει σήμερα,
είτε κλείσει μεθαύριο, είτε μετά από μια ώρα αξιολόγηση, θεωρούμε ότι απέτυχαν. Έπρεπε να το είχα κάνει 12 μήνες πριν. Συνάμα όμως, επειδή γίνεται και λόγος για τον αριθμό και τον όγκο των απαιτήσεων των ανιστών, θα τους θυμίσουμε ότι 12 μήνες πριν δεν υπήρχαν αυτές οι απαιτήσεις στο τραπέζι. Προέκυψαν λόγω της ασυνέπειας και λόγω της απρεπής και εξαιρετικά επικίνδυνης συμπεριφοράς των κυβερνητών μας. Άρα, για μας δεν είναι κομβικό σημείο όταν θα κλείσει η αξιολόγηση ή όχι. Για μας, κομβικό σημείο είναι το συντομότερο δυνατόν να φύγει αυτή η επικίνδυνη κυβέρνηση. Και το θέμα με αυτό για τον εξής απλό λόγο. Μέσα του 2018 είναι η ημερομηνία που τελειώνει το τρίτο μνημόνιο. Μέσα σε αυτό το διάστημα μέχρι την ημερομηνία εκείνη πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μια σειρά σημαντικών υποχρεώσεων δεσμεύσεων που έχει υπογράψει για αυτά Τσίπρας Καμένος. Έχουν γίνει αυτά? Όχι. Και τι έχει συμβαίνει? Τρώμε χρόνο, μέρες, εβδομάδες, μήνες και λιγοστεύει ο χρόνος που θα έχει η επόμενη κυβέρνηση να κάνει όλα αυτά που έχει δεσμευτεί η Ελλάδα διαχειρός Τσίπρα. Και αλήθεια, ο χρόνος που χάνεται τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλα συσσωρεύονται κοντύτερα στο 2018, στα μέσα του 2018. Άρα τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Λέει ότι όσο πιο σύντομα αλλάξει η κυβέρνηση, αλλάξει ο Πρωθυπουργός, αλλάξει η συμπεριφορά, το πολιτικό σύστημα, δουλέψουν ενωμένοι και κυρίως τρέξουν να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα απέναντι στους δανειστές, άλλο τόσο θα έχουμε χρόνο ικανό για να μην πάμε στα βράχια. Γιατί η αλήθεια, με ρώτησε κάποιος που μου έγραψε καλύτερα, πρέπει τι έγινε, αν πάμε στο 2018, στα μέσα του 2018 δεν έχουμε κάνει αυτά που πρέπει. Τι έγινε? Δεν θα μας δώσουν λεφτά? Έχουμε τρία ενδεχόμενα, φίλε και φίλοι. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι, χωρίς να έχουμε υλοποιήσει το μεγαλύτερο κομμάτι των δεσμεύσεων μας και βασικών μεταρρυθμίσεων του κράτους της χώρας μας, να πείσουμε τις αγορές, να μας δανείσουν και να μην χρειαζόμαστε μνημόνια. Πράγμα που επιτρέπει να πω είναι σχεδόν απίθανο. Γιατί κανένας δεν θα δώσει σε μια χώρα λεφτά, εάν δεν έχει η ίδια αποδεσμευτεί και υλοποιήσει μια σειρά δεσμεύσεων, που όσο σφιχτές και αν ήταν αυτές οι μνημονιακές δεσμεύσεις, όσο και αν υπήρξε αυτή η επιτήρηση, δεν κατάφερε να κάνει πράγματα. Θα τα κάνει τώρα απελευθερωμένη από τέτοιους ηλεκτρικούς μηχανισμούς? Όχι. Η δεύτερη εκδοχή είναι να προχωρήσουμε σε ένα τέταρτο μνημόνιο, που και αυτό το βλέπουμε εξαιρετικά δύσκολο, διότι θα πρέπει να πείσουμε ξανά τα κράτη-μέλη τους δανειστές ότι είμαστε στη θέση να το τρέξουμε. Μα εδώ ρε παιδιά, δεν τρέξαμε τα τρία προηγούμενα. Το τέταρτο θα τρέξουμε και γιατί? Και ένα τελευταίο που φοβόμαστε πάρα πολύ είναι να πάμε με δύναμη στα βράχια και να βρεθεί η Ελλάδα εκτός ευρωπαϊκής οικογένειας. Φίλε και φίλοι, για τη Νέα Δημοκρατία οι εκλογές αποτελούν μέρος της λύσης του προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Γι' αυτόν τον λόγο βάζουμε στο τραπέζι ξανά και ξανά και θα σταματήσουμε να το λέμε. Εκλογές εδώ και τώρα. Θέλουμε το συντομότερο δυνατόν οι Έλληνες πολίτες να αποφασίσουν πού πρέπει να πάει η Ελλάδα, με ποια κυβέρνηση, με ποια στρατηγική και κυρίως πού θέλουμε να φτάσει αυτή η χώρα. Σε ένα χρόνο μέσα καταφέραμε να κάνουμε μια σειρά πραγμάτων τόσο στη λειτουργία του κόμματος όσο φυσικά και στην κοινωνική ομάδα. Σε ένα χρόνο μέσα, φίλε και φίλοι, η ανανέωση για την οποία δεσμεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προεκλογικά έχει γίνει πράξη. Να σας πω μονάχα ότι έχει ανανεωθεί η πολιτική επιτροπή του κόμματός μας κατά 70% σε πρόσωπα και ηλικιακά. Ανανεώθηκαν οι οργανώσεις ΝΟΔΕ και ΔΥΜΤΟΝ από την Ελλάδα με πάνω από 60-65% με νέα πρόσωπα και ηλικιακά αλλά και διαφορετικά πρόσωπα. Αυτό όμως προσέξτε, δεν σημαίνει ότι φέρνουν στο τραπέζι τον ηλικιακό ρατσισμό όπως έλεγα κάποιοι. Όχι. Η Νέα Δημοκρατία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Είναι μια παράταξη με 43 χρόνια πορεία. Σημαίνει ότι οι στελέχοι, ικανά, άριστα, που έχουν υπηρετήσει είτε τη χώρα, είτε το κόμμα, είτε το τόπο τους, μέσω της Νέας Δημοκρατίας, για πολλά και πολλά χρόνια. Έχουμε ηθική υποχρέωση και το κάνουμε πράξη καθημερινά, να εκδηλώνουμε το σεβασμό μας και την αναγνώριση των πρωτοβουλειών, των δράσεων και της δουλειάς που έχουν κάνει όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Συνάμα όμως, έχουμε την υποχρέωση να δημιουργούμε το πεδίο και να αφήνουμε το χώρο όπου θα ξεπηδήσουν και νέα πρόσωπα
σε διαφορετικά πρόσωπα. Ακόμα και ανθρώποι οι οποίοι θα ξεκινήσουν με ένα λάθος, αλλά που όμως θα έχουν το θάρρος και η Νέα Δημοκρατία με την νέα ηγεσία τους δίνει το δικαίωμα να πούνε ναι, είμαι και εγώ εδώ. Θέλω και εγώ να παλέψω. Θέλω και εγώ να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου. Μόνο έτσι η Νέα Δημοκρατία θα επιτύχει και επιτυχάνει το σεβασμό, να εκδηλώνει διαρκώς το σεβασμό στην ιστορία της, αλλά συνάμα και την προοπτική για την εξέλιξη. Αυτή τη συνταγή ακολουθεί με ένα ολόκληρο χρόνο. Όμως αυτή η ανανέωση δεσμεύτηκε γι' αυτό και ο πρόεδρός μας, θα γίνει και στα ψηφοδέλτια όλης της παρατάξεως όλων των νομών. Ήδη όπως γνωρίζετε, λειτουργεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έγινε παρουσίαση αυτής από τον ίδιο τον πρόεδρο πριν περίπου 5 μήνες. Όπου σε αυτή την πλατφόρμα μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέλος ή μη του κόμματος. Και βρίσκεται στην διεύθυνση ανανέωση.gr ή μέσα στην ιστοσελίδα του κόμματος, μπορεί να καταθέσει αίτημα βιογραφικό και άλλα στοιχεία ζητούνται για να συμμετέχει με κριτήρια και με διαδικασία που προβλέπεται εκείνη και το προτέρων γνωστή, είτε στα ψηφοδέλτια του κόμματος, είτε φυσικά στο Μητρό Στελεχών και την επόμενη μέρα να είναι ένας εξ αυτών που θα αξιοποιηθεί σε μια θέση του κρατικού μηχανισμού με απόφαση του κόμματος ή του πολιτικού προσώπου. Θα ηγείται του συγκεκριμένου Υπουργείου. Αυτό δίνει μια καινοτομία και κυρίως μια διαφορετική στρατηγική και ένα σεβασμό στους ανθρώπους που πιστεύουν στην αξιοσύνη, στους ανθρώπους που πιστεύουν στις δυνάμεις τους, στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η αξιοκρατία έχει χώρο και τόπο να σταθεί και αυτό ξεκινά μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και θα μεταφερθεί συνάμα και σε όλη την Ελλάδα. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι ξέρετε πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια για να συμμετείχες στο ψηφοδέλτιο του κόμματος ήταν θέμα καταρχήν σχέσεων κάποιου τοπικού κομματικού παράγοντα με τον πρόεδρο ή με τον γραμματέα ή με κάποιο ψηλά κομματικά ιστάμενο που ήταν ο διάδρομος, ο δρόμος που σε έφερνε πιο κοντά στον ευθυντικό στόχο. Σήμερα αυτό πάντα να υπάρχει. Ο δρόμος είναι ανοιχτός προς όλους και όλες που το επιθυμούν. Σήμερα που συζητούμε έχουν καταθέσει περίπου στα 2.500 βιογραφικά. Σήμερα που συζητούμε έχουμε κάνει περίπου 500 συνεντεύξεις. Συνεντεύξεις δομημένες, συνεντεύξεις οι οποίες συμμετέχουν τρία διαφορετικά πρόσωπα. Ένας κομματικός αξιωματούχος, ένας πανεπιστημιακός με γνώση στη δημόσια διοίκηση και στην οικονομία και ένας που φέρεται από μεγάλες πολιτικές εταιρείες που έχει να κάνει συνήθως με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Ο καθένας μέσα από μια συνέντευξη περίπου μισής ώρας καταγράφει, αντιλαμβάνεται, σημειώνει τι έχει ο ενδιαφερόμενος είτε για το ψηφοδέλτιο είτε για τη θέση του πολιτικού στελέχου. Και βέβαια όταν γίνεται μια έκθεση, η οποία προχωρά σε ένα επόμενο στάδιο και ήδη όπως γνωρίζετε από αυτή τη διαδικασία που επενδύουμε πολύ ως Νέα Δημοκρατία, που ακούει στον τίτλο Αξιοκρατία και ρόλο στον ικανό και στον προηγουμένο, έχουμε ήδη δώσει στη δημοσιότητα 15 πρόσωπα τα οποία έχουν μπει στη δημόσια συζήτηση για να είναι υποψήφοι, παύλα υποψήφοι στα ψηφοδέλτια μας, αλλά και 170 πρόσωπα τα οποία διακρίθηκαν και έχουν ήδη ενταχθεί στους τομείς κοινοβουλευτικού έργου του κόμματός μας και στις ομάδες εργασίας που λειτουργούν στη Νέα Δημοκρατία και προσφέρουν ήδη γνώσεις και εμπειρίες που έχουν συντρώσει όλα αυτά τα χρόνια που έρχονται είτε στο δημόσιο, κυρίως όμως στον ιδιωτικό τομέα. Συνάμα, επενδύουμε στη γνώση. Ερωτήθηκα από κάποιο δημοσιογράφο και σας το καταθέτω και εδώ ενώπιον όλων. Ξεκινήσαμε τις πολιτικές ακαδημίες στελεχών, θέλοντας να δώσουμε ερεθίσματα αλλά και όπλα θα μπορεί ο καθένας να βάζει στο τραπέζι συμμετέχοντας σε ένα δημόσιο διάλογο. Θέλουμε τα στελέχη μας να έχουν γνώση και στοιχεία. Πέρα από την τακτική πληροφόρηση μέσα από τον ηλεκτρονικό τύπο, μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας που έχουμε πλέον ως κόμμα με τα μέλη μας, θέλουμε να έχουμε και μια καλύτερη δυνατή ομάδα κρούσης από στελέχη της πρώτης γραμμής με γνώσεις τις οποίες αντιλαμβάνονται μέσα από τα σεμινάρια και μέσα από τα μαθήματα τα οποία γίνονται. Ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε η Πολιτική Ακαδημία με ακαδημαϊκούς πρώτης γραμμής που είτε η Νέα Δημοκρατία είτε πλέον έρχονται κοντά στη Νέα Δημοκρατία να διδάξουν για μαθήματα που ξέρουν καλά, στελέχη 50-55 τον αριθμό, όχι παραπάνω, τώρα στην Αχαΐα. Πριν δύο Σαββατοκύριακα στη Λαμία, πιο παλιά, πιο πίσω ακόμα στη Θεσσαλονίκη.
και πολύ πιο πίσω τρεις κύκλους ακαδημιών στην Αθήνα και στην Κρήτη. Σύντομα θα γίνει και στη δικιά σας περιφέρεια με σκοπό να καλύψουμε κατά μία τουλάχιστον φορά όλη την επικράτεια με πολιτικές ακαδημίες έστω στις έδρες καταρχήν των περιφερειών. Και μετά θα ακολουθήσουμε ένα νομό. Και ένα τελευταίο, επειδή οι καθαρές κουβέντες κάνουν τους καλούς φίλους. Δημοσιοποιήσαμε ποια είναι η οικονομική κατάσταση του κόμματός μας. Ενημερωθήκατε γι' αυτό, δεν κρύψαμε τίποτα απολύτως. Και προσπαθήσαμε μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο να πείσουμε ότι ναι, μπορεί η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας πρώτα απ' όλα να νοικοκυρεύσει το σπίτι της. Και ναι, θα είναι σε θέση να νοικοκυρεύσει την επόμενη μέρα για την Ελλάδα. Και τι κάναμε αλήθεια. Κάναμε το αυτονόητο που θα έκανε και ο καθένας και ο κάθε νοικοκύρης στο σπίτι του στην επιχείρησή του. Βάλαμε μπροστά ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας και ποιες είναι οι άμεσες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι 8 εκατομμύρια ετησίως ήταν οι λειτουργικές δαπάνες του κόμματος. Μέσα σε 12 μήνες έχουν μειωθεί όλα αυτά στα 2,3. Και στόχος είναι το τέλος του χρόνου αυτού να έχουν πάει στο 1,7 που είναι ο τιμητός στόχος. Θα το καταφέρουμε και αυτό. Και αλήθεια, πώς τα καταφέρατε εσείς και δεν το κάναν, άλλες καταστάσεις, άλλα τα δεδομένα. Τα χρέη όμως ακολουθούν το κόμμα και εμείς έχουμε υποχρέωση να τα διαχειριστούμε. Και κυρίως έχουμε υποχρέωση και απέναντι στις τράπεζες να τους πούμε κύριε, εμείς θα σας πληρώσουμε. Δεν είμαστε πανταχτσίδες και τις υποχρεώσεις μας τις γνωρίζουμε, τις σεβόμαστε και θα τις εκπληρώσουμε μέχρι τέλους. Αυτό λέει ο νόμος, η τάξη και οι αξίες και οι αρχές του κόμματός μας. Γι' αυτό το λόγο και με απόφαση του Προέδρου και με σύμφωνη γνώμη του Ξεδρίου, πλέον η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να δανειοδοτηθεί από καμία τράπεζα. Ήδη το 70% της κρατικής επιχορηγήσεως πάει απευθείας στις τράπεζες, ώστε να είναι διαχειρίσιμος ο δανεισμός μας. Συνάμα όμως, μετακομίσαμε, όπως ξέρετε, τα γραφεία, μειώσαμε το προσωπικό, μειώσαμε τις λειτουργικές δαπάνες και έχουμε ξεκινήσει μια άλλη καμπάνια. Να ζητήσουμε ελάχιστα, λίγα από τα μέλη του κόμματός μας. Αναφέρομαι δηλαδή στην κάρτα μέλους. Φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε 1,5 μήνα πριν με την κάρτα μέλους, όπου μπορεί το κάθε μέλος του κόμματος να την αποκτήσει και να είναι φυσικά οικονομικά ενήμερο. Με 12 ευρώ το χρόνο ή 30 ευρώ τα 3 χρόνια. Μπορεί ο καθένας ή κάθε μήνα να αποκτήσει την κάρτα μέλους που ακολουθούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις. Σας παρακαλώ, κάντε λίγη ησυχία. Κουράζουμε τον ομιλητή και έχει πρόβλημα με τη φωνή παράκληση. Σας ζητώ λοιπόν, όσοι δεν το έχετε κάνει, να προχωρήσετε στη διαδικασία παραγγελίας της κάρτας μέλους με όποιο πακέτο εσείς επιθυμείτε. Και σίγουρα, παραλαμβάνοντας την κάρτα μέλους, δεν θα έχετε εκτός στο σούπερ μάρκετ στην κομμωτήρια που με ρώτησε μια κυρία. Τι θα κάνει όμως αυτή η κάρτα μέλους. Αυτή η κάρτα μέλους επιβεβαιώνει ότι είστε οικονομικά ενήμεροι. 1. Σας δίνει το δικαίωμα σε επόμενες διαδικασίες συζητήσεων ή ηλεκτρονικών ψηφισμάτων να συμμετέχετε. Σας δίνει το δικαίωμα στην επόμενη πολιτική ακαδημία να είστε ένας εξ αυτών που θα δηλώσετε να συμμετάσχετε, εφόσον είστε οικονομικά ενήμεροι. Σας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχετε και εσείς στην οικονομική εξυγίαση του κόμματός μας. Κλείνω, αφού σας πω για μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αποψινή σας παρουσία εδώ πέρα, λέγοντάς σας το εξής. Μέσα σε ένα χρόνο έχει πάρει μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Το διαπιστώνετε και εσείς, το διαπιστώνετε και τα περιφερειακά μέσα και όλοι όσοι παρακολουθούν την κίνηση κεντρικά και τοπικά. Αυτό δηλώνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε πρώτα απ' όλα μια μεγάλη εκλογική νίκη, αλλά και συνάμα το συντομότερο δυνατόν η Ελλάδα να κλείσει τις πηγές της. Από την άλλη σημαίνει κάτι άλλο. Ότι είμαστε πλέον αποφασισμένοι όλοι. Μα όλοι και κανένας δεν περισσεύεται την προσπάθεια. Να δουλέψουμε συντονισμένα στο βηματισμό του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ώστε να επιτύχουμε ξανά η Ελλάδα να βρει το βηματισμό της. Και ξέρετε κάτι, φίλε και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία κατέκτησε υψηλότερα ποσοστά μονάχα όταν εμπιστεύθηκε τον αρχηγό της. Αυτό λέει η ιστορία του κόμματος και το θυμόμαστε πολύ καλά. Μένει λοιπόν να συμβεί ξανά η επιβεβαίωση της ιστορίας, ερχόμενοι όλοι
να αγκαλιάσουμε μεθοδικά την περπατησία του Προέδρου, συνάμα όμως να συμμετέχουν όλοι και όλες στη διασυζήτηση αλλά και διαβούλευση των όσων κατά καιρούς βλέπουν το φως δημοσιότητας, που αποτελούν και θέσεις του κόμματος, αποτελούν και μέρος του κυβερνητικού προγράμματος. Μου είπε όμως κάποιος συνεργάτης, λέει, μα μήπως με αυτή την κινητικότητα που παρουσιάζουν οι βουλευτές, οι τοπικές οργανώσεις, δεξιά, αριστερά, με τόσα πράγματα που γίνονται σε ένα χρόνο μόνο, επαναλαμβάνω, μήπως κουράσουμε τα στελέχη μας? Η απάντηση είναι απλή και ξεκάθαρη. Όποιος κουραστεί, ας κάνει στην άκρη. Εδώ ο αγώνας είναι σκληρός, έχουμε να κάνουμε κατσαπιάδες και εμείς δεν το βάζουμε κάτω, φίλοι και φίλοι. Σας ζητώ να δουλέψουμε σκληρά. Σας ζητώ να δουλέψουμε όλοι και όλες. Δεν περισσεύει κανένας αυτή την προσπάθεια. Και όποιοι νομίζουν πως το κόμμα είναι τσιμπλικάτο, καλά θα κάνουν να το ξεχάσουν. Το κόμμα έχει αρχηγό, έχει δομές, έχει όργανα. Σας ζητώ να τα σεβαστούμε όλοι και όλες, έτσι ώστε να αφήσουμε τις πατρίες και όλες αυτές τις διαφορετικές καταστάσεις και να τρέξουμε μπροστά με δύναμη. Αυτό πρέπει να κάνουμε, το ξέρουμε καλά, το θέλουμε όλοι και είμαι βέβαιος πως θα το επιτύχουμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, το 2017 να είναι έτος πολιτικών αλλαγών. Καλή δύναμη σε όλους και πάλι δυνατά και αγωνιστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πιστεύω πως ήρθε η ώρα πλέον να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγει αυτή η κυβέρνηση η οποία μας έχει φέρει σε αυτή την κατάντια. Και ζούμε πραγματικά σήμερα μία κατάντια. Βλέπουμε συνανθρώπους μας να μην μπορούν να έχουν να φάνε, να μην μπορούν να έχουν να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Όλοι ελπίζουν πως σύντομα θα έρθει μια δημοκρατία και θα αποκαταστήσει όλη αυτή την ανομαλία την οποία υπάρχει σήμερα στην κοινωνία. Είτε είναι οικονομική, είτε είναι ηθική. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Περιμένω με αγωνία να ακούσω τον κύριο Αβγενάκη να μας πει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, να μας δώσει την ελπίδα, την πραγματική ελπίδα που περιμένουμε πλέον όλοι οι Έλληνες και όχι την ψεύτικη ελπίδα που είχαμε μέχρι σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ. Χρόνια πολλά σε όλους και να καλωσορίσω πάλι και τον κύριο Αβγενάκη και όλους τους κύριους που έχουν έρθει από την Δυτική Μακεδονία σήμερα εδώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Εύχομαι από καρδιά σε εσάς και στις οικογένειές σας υγεία, χαρά, ευτυχία και ό,τι καλύτερο. Να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που τιμάτε με την παρουσία σας την τελετή κοπή της Βασιλόπιτας της Νέας Δημοκρατίας της Φλόρινας. Είναι μία σημαντικότατη εκδήλωση γιατί κατά τεκμήριον πάντα η κοπή Βασιλόπιτας σηματοδοτεί κάτι νέο ελπιδοφόρο στη νέα χρονιά. Και το μεγάλο νέο και ελπιδοφόρο στη νέα χρονιά θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός. Θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Ελευθέρου του Μαργενάκη που τιμάμε την παρουσία του την εκδήλωσή μας, γνωρίζω το βεβαιωμένο του πρόγραμμα και βέβαια με αφορμή το ότι του έχει κοπεί η φωνή μπορώ να πω και 5 λόγια παραπάνω χωρίς να με φωνάξει και να με ψέξει. Θα πω μόνο ότι δεν δουλεύει από την Ανατολή μέχρι τη Δύση,
δουλεύει από την Ανατολή μέχρι τα μεσάνυχτα. Είναι από τα ικανότατα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και είναι και εργασιομανής. Και επίσης, μαζί με τον πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη και μαζί με τον Κώστα τον Τσιάρα, τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, και θέλω να τον συγχαρώ για πρώτη φορά δημόσια από δημόσιο βήμα, έχουν εισάγει καινοτόμες δράσεις και μεθόδους στη λειτουργία και του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το πιο βασικό είναι το άνοιγμα του κόμματος στην κοινωνία. Ανοιχτές πόρτες και παράθυρα για να μπει η κοινωνία και να μπει το κόμμα δίπλα στην κοινωνία. Επίσης, έχετε ακούσει για το Μητρό Στελεχών, για την Ακαδημία Στελεχών και άλλα πολλά που έχουν σχέση με τη δική μας ενημέρωση και με την ενημέρωση των Στελεχών, για να μπορούμε να παίρνουμε τα μηνύματα, να ενημερωνόμαστε για οτιδήποτε γίνεται. Φίλες και φίλοι, πολλές φορές λέμε ότι η κρίση μας έκανε σοφότερους. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να το αποδεικνύουμε καθημερινά. Όπως είπαμε ότι η κρίση μας έκανε σοφότερους και οφείλουμε αυτό να το δείχνουμε κάθε μέρα στην καθημερινή μας πρακτική σε όλες τις πράξεις. Και ακόμα σε αυτούς τους τρίλεπτους χαιρετισμούς οφείλουμε όλοι να είμαστε περισσότερο χρήσιμοι και λιγότερο ευχάριστοι. Πολύ σύντομα λοιπόν θα αναφέρω, αγαπητέ γραμματέα, στην περιοχή μας έχουν συμβεί τρεις μεγάλες αδικίες, τρεις μεγάλες αντιφάσεις, τρία μεγάλα θέματα τα οποία λινάζουν και τα ονομάζω δίκαια του νομού Φλόρινας, θα τα πω μόνο με τίτλους. Η κάθετη σύνδεση με την Εγνατία λινάζει εδώ και δεκαετίες. Από τον Εύρο μέχρι την Οικουμενίτσα, από τους 20 νομούς που αγκαλιάζουν την Εγνατία, έχουν όλη σύνδεση εκτός από τη Φλόρινα και την Πρέβεζα. Η Πρέβεζα τώρα τελειώνει η Ιόνια Οδός, θα συνδεθεί μέσα στους Ιωνία Οδού και μένει μόνο η Φλόρινα. Το κλείνω εδώ. Το δεύτερο, με το περιβόητο σχέδιο του μεταρρυθμιστικού Αθηνά, από όλη τη Δυτική Μακεδονία δεν πειράχθηκε ούτε τρίχα. Αντιδράσανε οι νομοί, μείναν έτσι όπως είναι. Μόνο από τη Φλόρινα σηκώθηκε και έφυγε ένα τμήμα, το τμήμα Βαλκανικών Σπουδών με 700 φοιτητές και 20 μέλη, που ξέρουμε ότι για να διοριστεί σήμερα ένας καθηγητής θέλει οικονομική επανάσταση. Και το λέω αυτό με πόνο ψυχής, γιατί αγωνίστηκαν όλοι οι φλωριώτες για αυτό το τμήμα. Ήταν μια κυψέλη, μια γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας με τα όμορα κράτη, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής, και σήμερα αντί να βρίσκεται εδώ για τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, πήγε στη Θεσσαλονίκη που έχει 70.000 φοιτητές. Τρίτο και τελευταίο. Κάτω από τα πόδια μας υπάρχει πλούτος πάνω από 30 δις ευρώ. Και όλοι οι φλωριώτες είναι φτωχοί και άνετοι. Όλος αυτός ο πλούτος ο οποίος παράγεται διαχέεται σε όλη την Ελλάδα, χρεώνεται όμως εμάς και φαινόμαστε πλούσιοι. Και ποιο είναι το οι συνέπειες. Στο δεύτερο πακέτο τελώ, στο τρίτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξη, στο τέταρτο ΕΣΠΑ και τώρα στο πέμπτο ΣΕΣ, εμείς φαινόμαστε πλούσιοι, παίρνουμε λιγότερα κονδύλια από το ΕΣΠΑ για τις υποδομές, λιγότερες ΕΣ για την καταπολέμηση της ανεργίας, λιγότερη επιδότηση για να κάνουν επιχειρήσεις, νέες επιχειρήσεις και αναπτύξεις. Η Θεσσαλονίκη έχει 10 μονάδες παραπάνω επιδότηση. Ποιος θα δίνει παιδί στην Φλόρινα, τη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο γίνονται όλα αυτά. Και όλα αυτά άδικα και ανέδεια, γιατί ο πλούτος δεν είναι δικός μας. Ζητάμε μόνο, και το κλείνω και αυτό και θα ολοκληρώσω, ζητάμε το δίκιο μας. Δηλαδή, στις νέες δουλειές που θα γίνουν, που θα αναπτυχθούν με τη νέα ανάπτυξη των ορυχείων και τη νέα μονάδα, κατά προτεραιότητα να μπουν όλοι οι φλωρινιώτες και αυτό το οποίο παράγουμε και είναι δική μας παραγωγή, το ηλεκτρικό ρεύμα, δωρεάν στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά και στους αγρότες. Κλείνω με δύο επισημάσεις. Αγαπητέ γραμματέα, έχει εισάγει και συγχαρητήρια, όπως και ο πρόεδρος, καινοτόμες δράσεις στο κόμμα. Λέω όμως, όλα αυτά θα είναι κενά περιεχομένου και τα μηνύματα από τις τηλεοράσεις και από τα SMS και όλα αυτά τα καινοτόμα, όσο δεν έχουμε τα στελέχη σε κάθε τόπο, σε κάθε νόδε δίπλα μας. Εσείς είστε η ραχοκοκαλιά, σας ευχαριστούμε που είστε ενεργοί και μεταφέρετε το πολιτικό μήνυμα στα καφενεία, στις ταβέρνες, στις πλατείες, στους δρόμους παντού. Σας ευχαριστούμε γιατί εσείς είστε το ανάγωμα της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης του ΣΥΡΙΖΑ και σας ζητάμε να είστε δίπλα μας
όχι μόνο προεκλογικά για να κερδίσουμε, αλλά και μετεκλογικά, γιατί τα προβλήματα είναι μεγάλα. Και κλείνοντας, επειδή τα προβλήματα που θα συναντήσουμε είναι βουνό, λέω αυτό που λέει και ο πρόεδρος και ο γραμματέας, πουθενά δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μας, όλοι μαζί και σε τοπικό επίπεδο, όλοι μαζί και σε εθνικό επίπεδο, για να μπορέσουμε με πρωθυπουργό τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να δώσουμε βήρα στον τόπο. Κύριε Αβγενάκη, εκλεκτή προσκεκλημένη, αγαπητοί φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ υγεία, δημιουργία, αισιοδοξία για όλους τους Έλληνες, για όλους τους Φλωρινιώτες, για όλους τους Πρεσπιώτες. Η Πρέσπα είναι ένας πολύ μικρός δήμος, ο οποίος είναι στην άκρη της Ελλάδος και έχει πολλά προβλήματα που περιμένει να αντιμετωπίσει, όπως είναι η πρωτοβάθμια υγεία, το αδερφικό της, οδική πρόσβαση και η επικείμενη ψηφοφορία την Τρίτη, η οποία είναι για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Πρεσπών. Πιστεύω να δείχνει τις ευρύτερες αποδοχές όλων των πτέρυγων του Κοινοβουλίου. Ήθελα και πάλι να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους.